Και εμείς σαν 8ος πυροσβεστικός σταθμός ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δήμου Γλυφάδας για τον καθαρισμό της παραλίας της περιοχής μας. Πιστεύουμε τέτοιες δράσεις πρέπει να γίνονται, να βοηθάμε όλοι για το περιβάλλον, για την πρόληψη, για την καταστολή, για την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Τώρα το καλοκαίρι χρειαζόσαστε βοήθεια και από το Δήμο. Εσείς δώσατε τη βοήθεια. Βεβαίως χρειάζεται. Βεβαίως χρειάζεται. Είναι πολιτισμός ο εθελοντισμός και είναι ένα μήνυμα προς την νεολαία και αυτά να δραστηριοποιηθούν, να καθαρίζονται οι παραλίες και το βουνό κτλ. Εσείς είστε εθελοντής. Ναι, εθελοντής. Οπότε σε κάθε κάλεσμα καθαριότητας εσείς είστε παρόν. Ναι, παρόν είμαστε. Έχετε κάποια εμπειρία να μας δώσετε για να κάνουμε τον κόσμο να έρχεται περισσότερο κοντά μας. Τις εμπειρίες μας θα τις δώσουμε να έρθει να δει ο κόσμος κάτω ποιες συνθήκες και ποιες αυτές λειτουργούν. Και φυσικά μπορούμε να πάμε λίγα χρόνια πριν και να δούμε τις πυρκαγιές. Βεβαίως, και εδώ στο Λευκαιό και τα λοιπά. Αν είχατε κόσμο εθελοντές θα βοηθούσε περισσότερο. Βεβαίως. Η πρόληψη και η όχι η καταστολή. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας για ο κόσμος να μπορέσει. Ναι, μπορούν να επικοινωνούν στο δικαίωμα ζωής. Και το πυροφυλάκιο. Έχουμε και το πυροφυλάκιο στην Άνω Γλυφάδας, η τέρμα Κωνσταντίνου Αθανάτου. Μπορούν να επικοινωνούν.